Χθες με επισκέφθηκε μία ομάδα ταξιτζίδων από τη Βορδινία. Και είχαμε μαζί τους μία κουβέντα δημιουργική και αναλυτική για το οδικό δίκτυο της Αρκαδίας. Το οποίο είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, είναι αλήθεια. Σε κάποιες περιοχές έχει να πέσει άρπατος 10 και 15 χρόνια. Τα ταξί, οι οδηγοί, τα οχήματά τους παθαίνουν ζημιές και τα άλλα οχήματα. Συζητήσαμε μαζί τους και τους παρακάλεσα να μας δώσουν και τη δική τους άποψη για το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα σε αυτή την ορεινή περιοχή. Και για το τι κάνουμε εμείς στη Βορδινία, τι κάναμε μέχρι χθες, τους έδωσα εν υπόγραφα ένα κείμενο το οποίο το έχετε και εσείς μπροστά σας. Είναι ένα ποσό 3.600.000 ευρώ και αφορά τις συγκεκριμένες περιοχές, τα χωριά της Ιρέας, Δημητσάνα, Σέρβου, Ελληνικό, Στεμνίτσα, τα βλέπετε καταγεγραμμένα, είναι εργολαβίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη ή ξεκινάνε τώρα. Είναι 3.600.000 ευρώ. Η προσοχή μας έχει στραφεί προς τη συγκεκριμένη περιοχή, όχι μόνο λόγω της ιστορίας της, αλλά και γιατί πριν από λίγα χρόνια είχαμε εκεί μια καταστροφική φωτιά, όπου έπληξε ιδιαίτερα τη Δυτική Βορδινία και την περιοχή της Μεγαλόπολης και επέτεινε τα προβλήματα τα οποία ήδη υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, σήμερα σας καλέσαμε, εκτός από αυτά τα έργα τα οποία τα πήρατε και αφορούν στην Βορδινία και είναι σε εξέλιξη ή ξεκινάνε τώρα, δηλαδή έχουμε εργολάβο, να σας πω ότι εκτός από αυτό το ποσό υπάρχει ένα ποσό σήμερα όπου θα υπογράψουμε συμβάσεις, οι εργολάβοι τις έχουν υπογράψει ψηφιακά, ένα ποσό 3.150.000 ευρώ και αφορά όχι μόνο τη Βορδινία, αλλά αφορά την ευρύτερη Αρκαδία. Προμήθεια και εγκατάσταση στη θέα ασφαλείας στο Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης 400.000 ευρώ, συντήρηση και αποκατάσταση οδοποιίας στην περιοχή Κορακουβουνίου 150.000 ευρώ, ολοκλήρωση του έργου της Λίμνης Στάκα, θα επανέλθω σε αυτό, 450.000 ευρώ, δρόμος Πλάτανος, Σίτενα, Καστάνιτσα 600.000 ευρώ και βελτίωση οδικού δικτύου πυρόπληκτης της περιοχής Νοτιοδυτικής Βορδινίας, όπου είχαμε κάνει και τις σχετικές συσκέψεις εκεί, σε μία ήταν και η Μακαρίτισσα, η Αΐμνη στη Γεννηματά, όπου η Γεννηματά, όσοι είστε εκεί θα τα θυμόσαστε, ό,τι υποσχεθήκαμε για την περιοχή ή το έχουμε κάνει, κύριε Παναγιά, ή βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι πολύ σοβαρό η αξιοπιστία μας, αυτά τα οποία λέμε να τα κάνουμε. Και τελικά, κοιτάξτε, ο πολιτικός ή ο αυτοδιοικητικός πρέπει να πράττει. Και όταν τελειώνει η θητεία του να λέει αυτά έκανα για τον τόπο σας, να είναι συγκεκριμένο. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ στα 450.000 για τη λίμνη Τάκα. Η λίμνη Τάκα μπορεί να μεταξελιχθεί σε ένα σημείο, σε ένα τοπόσημο, το οποίο θα ενισχύσει γενικότερα την ζωή και την ψυχαγωγία και την ποιότητα ζωής στην Τρίπολη. Ήδη κατορθώσαμε μετά από αγώνες 3 χρόνων και μας έδωσε το OK για τη χρήση του νερού του Υπουργείου Γεωργίας. Είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Έχουμε παραγγείλει εδώ και καιρό μια μελέτη για να γίνει η λίμνη Τάκα το κεντρικό υδατοδρόμιο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου να είναι τελειώνει η σχετική μελέτη και την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μία σύσκεψη για ένα σύνολο υδατοδρομίων όπου τις μελέτες θα τις πληρώσει η περιφέρεια. Τα υδατοδρόμια θα ξεκινούν από την πόλη της Κυπαρισσίας, θα περνάνε στο λιμένι, θα ανεβαίνουν προς τα πάνω την Μονεμβάσια μέχρι την Ηλία και μέχρι την Αργολίδα και τον Κορινθιακό κόλπο, όπως επίσης και κατά δυτικά πάρκα. Η λίμνη Τάκα λοιπόν μπορεί να είναι υδατοδρόμιο. Μπορεί να είναι ένα κέντρο για αθλήματα τα οποία συνδέονται με το νερό. Αυτά που λέμε θαλάσσιος αθλητισμός, αλλά και δεν είναι θάλασσα. Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιονίκης μας προέρχεται της Κοπηλασίας, από γυμνάζεται στα Ιωάννινα και στη λίμνη που υπάρχει εκεί. Μπορεί να γίνει ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο για τον αθλητισμό, αλλά και ένα σημείο για την ψυχαγωγία, όχι μόνο των κατοίκων της Τρίπολης. Έχουμε ήδη διαθέσει
άλλα τόσα χρήματα, δεν είναι κύριε Πανουκλιά, έτσι. Με αυτά τα 500 χιλιάρικα θα συμπληρώσουμε την ασφαλτόστρωση στη στέψη. Έχουν γίνει ήδη και οι αναγκαίες φυτέψεις. Θα κάνουμε και το σύστημα άρδευσης εκεί. Και βεβαίως με ένα άλλο ποσό θα βελτιωθεί και ο δρόμος μέσω βουνού μέχρι τη λίμνη Τάκα. Αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει από την αρχή, συνεργαζόμαστε και με τους κυνηγούς και με την κοινότητα του βουνού και τους άλλους παράγοντες της περιοχής.